Υποδεχόμαστε τον βουλευτή του νησιού μας, τον κύριο Μιχαηλίδη, να τον ενημερώσουμε μετά από δικιά του έτσι παράκληση για την πορεία των έργων και των δράσεων της Περιφερειακής Ενότητας Χίου και γενικότερα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Και ομολογώ ότι είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που είναι ανάμεσά μας και τον ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον που δείχνει για τον νομό. Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, η ατζέντα τι περιέχει? Τα πάντα. Ό,τι θέλει ο κύριος βουλευτής. Ό,τι θέλει ο κύριος βουλευτής για ενημέρωση. Άλλωστε, να ξέρετε ότι εμείς είμαστε ανοιχτοί για όλους τους πολίτες. Οπότε, πολύ περισσότερο για τους κοινοβουλευτικούς. Κύριε Μιχαηλίδη, φαντάζομαι ότι έδωσε το περίγραμμα ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη για την διάθεσή του να αμέσως μόλις το ζήτησα αυτό να ανταποκριθεί άμεσα. Νομίζω ότι τα ζητήματα είναι δεδομένα και είναι αρκετά και θεώρησα ότι την υπεύθυνη ενημέρωση θα πρέπει να την έχουμε πάντα από τους θεσμικούς και άλλωστε είναι γνωστό ότι ο κύριος Μπογδάνο, τον κύριο Μπογδάνο θεσμικά πάντα έχουμε μια πολύ καλή σχέση και άλλωστε ως οφείλουμε από τις ιδιότητες μας θεσμικές να έχουμε και θα χαρώ να ακούσω την ενημέρωση και ενδεχομένως να έχουμε και την σχετική συζήτηση επί των ζητημάτων που αφορούν το νησί μας. Κύριε Βουλευτά, γνωρίζουμε ότι στο προηγούμενο χρονικό διάστημα υπήρχε και μία συνάντηση, η λεγόμενη συνάντηση των τεσσάρων, τριών θεσμικά ουσιαστικά βουλευτών, Υπουργείου και Δήμου και Περιφέρειας. Τι γίνεται με αυτές τις συναντήσεις, έτσι συνεχίζονται ακόμη? Θα προτιμούσα το ερώτημά σας να το υποβάλλετε στον επισπεύδοντα εκείνων των συναντήσεων, στον κύριο Μηταράκη. Εμείς είμαστε εδώ και αποδεικνύουμε ότι έχουμε πάντα την πρόθεση να συζητήσουμε, να συνομιλήσουμε και να συνδιαλλαγούμε πάνω στα μεγάλα ζητήματα που οφείλουν το νησί μας. Και αυτό κάνουμε σήμερα.